Θα πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που φαντάζομαι ότι και εκείνον ο Πίνατ τον συμπαθεί. Αλήθεια, πώς σας φέρεται ο Πίνατ όταν πάτε στο Μαξίμου, κύριε Γεωργιάδη? Εμένα όλοι οι σκύλοι με αγαπούν. Όλοι οι σκύλοι σας αγαπούν. Εμείς λέμε για συγκεκριμένο σκύλο τώρα, σας αγαπάει. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Ο Πίνατ σας αγαπάει? Ναι, ναι. Σας αγαπάει. Είναι γλυκό σκυλάκι ο Πίνατ. Είναι γλυκό σκυλάκι. Τον αγαπάει και ο ιδιοκτήτης. Τα πραγματικά περιστατικά. Εγώ έχω μεγαλώσει από μωρό με σκύλους. Άρα μυρίζουν. Ποτέ στη ζωή μου άνευ σκύλου. Ναι. Και σήμερα έχω το δικό μου σκύλο, τον Ερμή, που μένει μέσα στο σπίτι μας, ένα λαμπραντόρ. Ναι. Θεωρώ τις σχέσεις με τους σκύλους μια σχέση υγείας. Βέβαια. Και όταν βλέπω ανθρώπους να ταλαιπωρούν, να κακοποιούν ζώα, το θεωρώ φρικτό πράγμα. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό. Σαν αυτή την αθλειότητα που έγινε στην Αράχοβα. Δεν δηλαδή, υπάρχει αυτό. Αυτό μην το πούμε καθόλου, είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο. Είναι ό,τι πιο άρρωστο έχω δει. Αυτό εύχομαι πραγματικά να τον πιάσουν και να του βάλουν την αυστηρότητα επειδή μπορεί να σκεφτεί δικαστή. Βέβαια. Συμφωνούμε απολύτως. Τώρα να πω και το εξή, γιατί να μην δούμε μια και μου ξεκινήσαμε με του σκύλου. Εγώ έκανα ένα tweet το Σάββατο και μερικοί το θεώρησαν ειρωνικό. Εγώ επί τη ουσία ευχήθηκα να του ζήσει η Φάρλη στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Τάιλερ. Εννοείται. Αφού οι ίδιοι ανακοινώσανε στο Instagram τα κεράκια και μας είπαν ότι η τούρτα δεν είναι τούρτα με ζάχαρη, αλλά είναι ειδική για σκύλο. Ναι, ναι, ναι. Και τα παρουσιάσαν ως γενέθλια χαρούμενα, εγώ γιατί δεν μας μπορούν να ζήσουν. Φυσικά, προφανώς. Όπου άρεσε πολύ δε η σημερινή διαλογραφία του κυρίου Πετρουλάκη. Ναι, το είδαμε. Για τα Δεκεμβριανά. Τα Δεκεμβριανά από εδώ και πέρα τα γενέθλια του Φάρλη. Τη Φάρλη. Μετά τη Φάρλη. Του σκύλου Φάρλη τη Φάρλη. Και εγώ περίπου αυτό είπα το Σάββατο, ότι από εκεί που ο Πολάκης προέβαλε τον Άρη Βελουχιώτη, ναι, τώρα θα έχει στο γραφείο του πίσω τη Φάρλη που σβήνει την τούρτα. Εντάξει, μας προτιμώ τη Φάρλη από τον Άρη Βελουχιώτη. Εννοείται, εννοείται, συμφωνούμε. Τώρα τι λέτε, τώρα. Μα είναι δυνατόν να λέει προτιμώ τη Φάρλη προτιμάει από τον Άρη Βελουχιώτη. Δεν είναι αριστερός ο Γεωργιάδης, τι θα προτιμά τον Βελουχιώτη, θα προτιμά. Ναι, αλλά ο Βελουχιώτης είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Ιστορικό, έτσι αλλά δηλαδή έστω και με γωνίες. Ιστορικό, αλλά και πρόσωπο που έχει διχάσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που προβάλλει τη Φάρλη μου φαίνεται πιο συμπαθής από έναν ΣΥΡΙΖΑ που ξυπνάει μνήμες εμφυλίων σπαραγμών. Διότι ο κύριος Πίρτσης είχε πίσω από το... Μην το προσωποποιήσουμε στο συγκεκριμένο πόλεμο, ναι, στην περίοδο. Θυμόμαστε ότι ο κύριος Πίρτσης είχε πίσω από το γραφείο του το Βελουχιώτη και πάλι επίσης είχε γίνει μεγάλη ιστορία. Τώρα, ας πω τώρα επί της ουσίας αλήθεια, μην τα αφήνουμε λίγο μπλακ. Εγώ, αυτό που τους κάνει ο Κασελάκης το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Οι αριστεροί, αυτό που κάνω εγώ το πανεπιστήμιο, γιατί εγώ ήμουν ενεργό μέλος της ΔΑΠΕ και σκοτωνόμουν κτλ. Οι αριστεροί πάντα ήταν λίγο οι άνθρωποι της κουλτούρας, δεν τους άρεσαν, ξέρω εγώ, οι pop τραγουδιστές, εμείς οι δαπίτες ήμασταν με τα πάρτι και αυτά, ξέρω εγώ, του έντεχνου, αυτοί ήταν άνθρωποι των βιβλίων, τα θυμάστε καθόλου. Ναι, λέτε για την αριστερά της Ναφθαλήνης τώρα εσείς. Αυτή η αριστερά που σε ξέρουν είναι αριστερά. Ναι. Τώρα, το να φτάνει αυτή η αριστερά να διαφημίζει τα γενέθλια της Φάρλη, είναι πράγματι λίγο περίεργο, αλλά πάση περιπτώσει είναι μια πρόοδο. Και πρόοδο είναι. Συμφωνούμε. Ναι, πρόεδρο, συμφωνούμε. Πρόεδρο, τώρα, να σα ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, επειδή σήμερα. Αλλά αυτά τα περικουλτούρα δεν τα αφήσαμε. Ναι. Τελειώσαν αυτά. Έτσι. Είναι η κουλτούρα τη φιλοζωία. Δεν είναι κακό. Η κουλτούρα τη φιλοζωία. Δεν θεωρώ ότι κάποιο που δεν κόβει τούρτα στο σκύλο του δεν είναι φιλόζωο. Όχι, αλλά κάποιο που κόβει. Αλλά κάποιο που κόβει είναι κατεξοχήν φιλόζωο. Εντάξει, κάποιος που έχει λεφτά να είναι λίγο υπερβολικό. Σιγά, σιγά τα χρήματα που έχει μια τουρτίτσα, κύριε Γεωργιάδη, ένα... Τώρα λαϊκίζεται. Δεν έχει χρήματα τώρα αυτή η τουρτίτσα, ένα πραγματάκι ήταν. Ένα άνθρωπο που να ξοδεύει χρήματα... Τώρα εσείς λαϊκίζετε όταν λέτε ότι θέλει πολλά χρήματα. Να πω και εγώ κάτι. Ένας αρτοπίου που έχω τσαρτοπίου δεν βγάζει το ρεύμα, δεν πάει να καταλάβει. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Να πω και εγώ κάτι τώρα. Ναι, πες και εσύ. Ωραία τα λέτε οι δυο σας. Μπορείς να αγαπάς όμως το σκυλάκι σου και ειδικά αν είσαι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ όπως λέει και ο κύριος Γεωργιάδης και να μην σβήνεις κεράκια σε δημόσια θέα και σε πολύ δύσκολες στιγμές για το κόμμα σου. Εντάξει. Και σε ένα κόμμα το οποίο έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε και ο υπουργός. Πάντως μην... Δεν αγαπάς περισσότερο ή λιγότερο το σκυλάκι σου αν, του βάζει, αν δεν του βάζεις. Αλλά... Και τι καταλαβαίνει ρε παιδιά τώρα. Το σκυλάκι καταλαβαίνει τα κεράκια. Μην τρελαθούμε. Μην ποινικοποιήσουμε και τη φιλοζωία. Για μας τα κάνουμε τα κεράκια, δεν τα κάνουμε για το σκυλάκι. Πάρα πολλοί άνθρωποι στα ζώα τους κάνουν γενέθλια. Μην ποινικοποιήσουμε τη φιλοζωία. Το σκυλάκι, μην τρελαθούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα κάτι άλλο. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε πολιτικά Γεωργιάδη, πάμε. Πολιτικά. Σήμερα το πρώτο θέμα της Καθημερινής κάνει λόγο για μια επιστολή της ΕΕΠ
η οποία προειδοποιεί τα κυβερνητικά στελέχη ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους, καθώς και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω των γνωστών εφαρμογών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, δηλαδή WhatsApp, Viber κλπ, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς και αδιάβλητες. Και σας ζητάει, λέει, να μην χρησιμοποιείτε τις ελόγω εφαρμογές για ευαίσθητα θέματα που άπτονται του κυβερνητικού έργου και σας προτρέπει να τις αντικαταστήσετε με άλλη, λιγότερο δημοφιλή εφαρμογή που έχει τις ρίζες της στην Ελβετία. Έχετε λάβει τέτοια ενημέρωση από την ΕΕΠ? Πρώτα απ' όλα, όταν ένας υπουργός λαμβάνει μια απόρριτη ενημέρωση από την ΕΕΠ ή από οπουδήποτε αλλού, δεν είναι λογικό να το συζητάει στο ράδιο. Ναι, αλλά τώρα πια το απόρριτο είναι πρώτο θέμα σε εφημερίδα. Θα σας πω αυτό που είπα την πρώτη μέρα όταν έσκασε η υπόθεση των υποκλοπών. Μάλιστα. Υπάρχει ένας σοβαρός πολιτικός στον πλανήτη, μεγάλος επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε διάσημο πρόσωπο, που όταν χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο δεν του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να τον παρακολουθούν? Κανένας. Ξέρετε, όταν μπαίνεις σε μια ξένη πρεσβεία ή πας σε έναν ξένο αρχηγό κράτους, εγώ το έχω κάνει αυτά. Ναι. Το πρώτο που σου λένε η ασφάλειά του να αφήσει τα κινητά σας απ' έξω. Βέβαια. Στην Αμερικάνικη παιδιά έχετε πάει από τότε που έχουν ένα φοριαμό απ' έξω που μόλις μπαίνουμε αφήνουμε όλοι μας τα κινητά. Όλα αυτά είναι σωστά. Και στο Υπουργικό σωστά. Συμβούλιο. Περιμένουμε τώρα να μας στείλει επιστολή η ΕΕ. Όχι, όχι, συγγνώμη. Για να καταλάβουμε ότι εδώ το κινητό σου τηλέφωνο μπορεί και να παρακολουθείτε. Λεπτό. Όχι από το κράτος. Από τον οποιονδήποτε. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ λέει ότι η ΕΕΠ σας λέει να μην χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και να χρησιμοποιείτε άλλη συγκεκριμένη εφαρμογή. Επαναλαμβάνω. Ναι. Κάθε λογικός άνθρωπος σήμερα γνωρίζει ότι το κινητό τηλέφωνο μπορεί να πέσει θύμα παρακολούθησης. Στην τελευταία έκδοση του iOS της Apple έχει ειδική ρύθμιση για να σου βγάζει την οθόνη αν υπάρχει πάνω στο κινητό σου μηχανισμός παρακολούθησης. Mm-hmm. Και αυτό είναι για τον κόσμο, τον πλανήτη, δεν είναι την Ελλάδα. Είναι για τη γήινη σφαίρα. Μάλιστα. Άρα, συνεχώς στην Ελλάδα υποκρινόμαστε ότι μαθαίνουμε κάτι φοβερό, ας πούμε, και μένουμε έκπληκτοι. Ωραία. Πάντως, θα μας πει κάπως η γη είναι στρογγυλή και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και θα κερνάει μας βαράδι με αλλά. Την ενημέρωση από την ΟΗΠ τη λάβατε, την επιστολή? Θα σας απήντησα ότι ποτέ δεν σχολιάζω θέματα απόρριτα στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Εχθές είχαμε δύο γεγονότα. Είχαμε... Για το νομοσχέδιο μου, κάτι άλλο δεν με ρωτήσετε. Τίποτα δεν μου λέει πότε την βάλει. Τι θέλετε να σας ρωτήσουμε για το νομοσχέδιο? Άκου τι παράπονο έχω, στείλαμε στα αλήθεια. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό που έχω καταθέσει και πάμε να μπαίνει στη Βουλή είναι ένα νομοσχέδιο που λύνει μόνο θέματα. Προσέξτε. Καταργούμε το 30% στους συνταξιούχους που τους κόβαμε τη σύνταξη. Αυξάνουμε το όριο του χρέους στον ΕΦΚΙ για να πάει συνταξή σου από τις 20-30 χιλιάδες, 50% πάνω και 40% από τις 6-10. Ωραία. Δίνουμε το δικαίωμα στους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας, τους εποχικούς, να μπορούν να δουλεύουν 12 ημερομήνες το μήνα χωρίς να χάνουν το επίδομά τους. Παγώνουμε τα επιτόκια μέχρι το 25 για να μην δένουμε τον κόσμο σε υψηλότερους τόκους. Έχει 50 ρυθμίσεις. Δίνουμε το δικαίωμα στους δικαιούχους τάξεων απειρίας να δουλεύουν, ενώ τώρα δεν μπορούσαν να δουλεύουν για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Έχει 100 θέματα που λύνει. 100. Ναι. Εξισώνουμε το επίδομα μητρότητας με θέματα επαγγελματιών αγροτών. 100 θέματα. Δεν έχει παίξει σε ένα πρωτοσέλιδο. Γιατί είναι καλό. Άμα είχε αρνητικές διατάξεις θα ήταν πρώτο πολύ θέμα. Άμα όταν δεν έχει... Ο ΣΥΡΙΖΑ που με βρίζει που αναπνέω δεν έχει κάνει μία δήλωση στο νομοσχέδιο μου. Μία δήλωση πήρε μετά μου τι είπαν ο Γιώργος. Πότε θα ψηφιστεί? Θα έχει ψηφιστεί αν όλα πάνε καλά 18 Νοεμβρίου. 18 Νοεμβρίου αποκλείεται. 18 Δεκεμβρίου, ναι. Μάλιστα. Πριν κλείσει δηλαδή, πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, αφού έχει διατάξει μέσα που πρέπει να δουλεύουν από πρώτο του χρόνου με τους ταξιούς. Κατά δεν γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε στάσει, το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν στάσει. Μέχρι στιγμής δεν είχε έρθει η ένσταση. Η αγορά των μέσα και τα ΤΕΑ, τα ταμεία επιχειρηματικής ασφάλισης, εκεί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τους των ΤΕΑ. Γιατί βάζουμε φορολόγηση, δεν είχε και τέτοια. Αλλά αυτά ακόμα τα όχι, ιδιαίτερες αντιδράσεις δεν έχουν. Εντάξει, αν ένα νομοσχέδιο είναι καλό, προφανώς οι αντιδράσεις είναι μειωμένες. Θα το ψηφίσουμε. Και αν λύνει και προφανώς. Δεν ρωτείτε έναν πολιτικό, αν δεν λέτε και τον μπράβο. Δηλαδή, γιατί ένα πολιτικό να ασχοληθεί αύριο να λύσει πέντε προβλήματα για να ασχοληθεί. Όσον αφορά εμάς, σε νομοσχέδια που λύνουν. Μιλάω γενικά τώρα, το δημόσιο διάλογο. Δεν λέω ότι είναι δίκαιο. Κοιτάξτε, ο δημόσιο διάλογο. Λέω, αν είναι μόνο τελικά να σε βρίζουν, αν κάνει κάτι που φέρνει μια σύγκρουση.
Και εκεί γίνεται γνωστό ένα νομοσχέδιο. Και αν τα λύνει 100 θέματα. Αυτό το νομοσχέδιο λύνει 100 θέματα. Όταν δεν σε βρίζουν όταν είναι. Όταν το παρουσιάσαμε, πήρε πρώην υπουργό εργασία και με αυτό το νομοσχέδιο λύνει θέματα 25 ετών. Άντε να απορρόπω το κάτω γρήγορα. Όταν δεν σε βρίζουν είναι ένα έμεσο μπράβο. Εντάξει. Okay. Οπότε αφού έχετε γλιτώσει το βρίσιμο, κάτι καλό κάνετε. Σκεφτείτε το έτσι. Όχι, είμαι πολύ περίεργο το νομοσχέδιο αυτό. Πραγματικά κάνω πολύ καλό στον κόσμο. Και εγώ στην πολιτική πήγα για να κάνω καλό στον κόσμο. Μια και λέτε για τα νομοσχέδια. Το φορολογικό νομοσχέδιο κάνει καλό στον κόσμο, γιατί εδώ βλέπουμε πολλές αντιδράσεις. Είναι σε απεργία και τα ταξί για 48 ώρες και ενδεχομένως θα πάνε λέει και για άλλες 48. Κάθε τέτοιο νομοσχέδιο θα φέρει κάποια σύγκρουση. Εδώ θα δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Πιστεύουμε ότι στο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή? Λέμε, η πλειοψηφία αυτό πιστεύει όμως. Η λύση ποια είναι? Η πλειοψηφία το πιστεύει. Είναι λογικό η κυβέρνηση να προσπαθήσει να βρει μια λύση γι' αυτό? Ναι, αλλά πονά χέρι, κόψει χέρι. Δεν έχω φτάσει ακόμα αν αυτή είναι η βέλτιστη λύση. Λέω ότι πρέπει να βρει μια λύση. Σε αυτά συμφωνούμε? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Αν σε αυτά συμφωνούμε και οι άνθρωποι που αντιδρούν προσέλθουν σε καλόψο διάλογο με τον κύριο Χατζηδάκη, λύσεις θα βρεθούν. Γιατί είμαστε όλοι καλόψοι άνθρωποι. Αλλά αν λέμε μεταξύ μας ότι κάποιος μπορεί να δουλεύει επί 10 χρόνια στην επιχείρησή του και να μην παίρνει ούτε το βασικό μισθό μετά από τα 5 χρόνια. Συγχωρείτε, δημιουργείται μια εύλογη απορία στο κράτος. Ρε παιδί μου, δουλεύεις τώρα 10 χρόνια. Δεν βγάζει το βασικό μισθό. Πώς ζεις? Μάλιστα. Δεν είναι λογικό και αυτό το ερώτημα? Ωραία, θα δούμε τώρα πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία και αν αυτές οι αντιδράσεις θα πλήξουν και εσάς. Εγώ κύριε Γεωργιάδη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ήδη από χθες άρχισε να μπαίνει ο πύχης των ευρωεκλογών, ο κύριος Κασελάκης είπε πάει για ανατροπή να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Η Νέα Αριστερά θέλει επίσης να έχει μια καταγραφή καλή στις ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να βγει δεύτερο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει? Όλα τα κόμματα δικαιούνται να θέλουν και να αγωνίζονται για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα και ο κ. Κασελάκης δικαιούται να θέλει να ελπίζει θα είναι πρώτος. Εγώ δεν τον κοροϊδεύω γι' αυτό. Ούτε αντιλαμβάνομαι τα κοροϊδευτικά σχόλια στο Twitter. Ναι. Κάθε πολιτικός αρχηγός που κατεβαίνει σε εκλογές. Ο πύχης είναι το καλύτερο. Ο δικός σας πύχης που είναι? Για να κερδίσει. Κύριε Υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε μια ιδιομορφία σε αυτό που σας είπα. Είμαστε η κυβέρνηση. Ναι. Άρα κατά τη γνώμη μου. Ο δικό μας πύχης δεν είναι σε ευρωεκλογές. Είναι στα προβλήματα του κόσμου. Εγώ τώρα σας είπα πριν, θέλω νομοσχέδιο στη Βουλή. Και λύνω, πιστεύω, πολλών ανθρώπων τα προβλήματα. Λεπτομέρειες δεν βάζετε εκεί μέσα. Για τους πρατηριούχους που ένα θέμα 25 χρόνια σύνταξή του. Το λύνουμε. Λοιπόν, αν λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνουμε κάθε μέρα τη ζωή τους λίγο ευκολότερη και λίγο καλύτερη, όλα θα πάνε καλά και σε ευρωεκλογές. Εάν δεν λύνουμε τα προβλήματα και πούμε, εμείς είμαστε οι αυτοκράτορες του κόσμου και κυβερνάμε μόνοι μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν ασχολούμαστε με κανέναν, προφανώς θα χάσουμε. Ωραία. Κατά αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δείξει αν έχετε λύσει όχι πολλά προβλήματα. Τώρα το λέτε σωστά. Πολύ ωραία. Για μένα, πολύ. Το κάθε κάλπι έχει ως αποτέλεσμα το τι εσύ έκανες στον κόσμο. Μάλιστα. Τον βοήθησες. Περνάει καλύτερα. Βρήκε το παιδί τη δουλειά. Γύρισε το παιδί το εξωτερικό που έλειπε. Τέλεια. Άρα, αν την επομένη των ευρωεκλογών το αποτέλεσμα δεν είναι καλό και σας πούμε ότι δεν έχετε λύσει προβλήματα, μην μας πείτε μετά άλλη. Τι να σου πω, εγώ κρύβομαι ποτέ. Είναι χαλαρή ψήφος. Μα το γυρίσετε. Μια φορά για να ακούσετε, το έχω πει και στο παρελθόν. Ακούστε. Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Αφεντικό στον τόπο αυτόν είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Ουδής έτερος. Ωραία. Κλείνουμε. Ο ελληνικός λαός ανεβάζει, ο ελληνικός λαός ακατεβάζει. Αν θέλεις να είσαι πάνω, ασχολείς με τα προβλήματα του κόσμου. Άμα είσαι πάνω και λύνεις τα προβλήματα του κόσμου, με γεια σου, με χαρά σου. Άμα νομίζεις δεν μπορεί να λύνεις τα προβλήματα του κόσμου, δεν θα κάνεις κάτι άλλο, αργά ή γρήγορα το μεγάλο αφεντικό θα σου δείξει την πόρτα της εξόδου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεωργιάδη. Ήθελα να πάω τελευταίο, δεν ήθελα να λέω το μόνο. Ούτε ένα λεπτό, 10 δεύτερα. Του δίνουμε. Εγώ το δίνω. Του είχα δυναμία όπως και ο Μητσοτάκης. Στον κύριο Χαρίτση. Ναι. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Προφανώς οι ιδεολογικές μας διαφορές είναι χαόντες, εσύ. Δηλαδή αυτός είναι πραγματικά πολύ αριστερός για δικά μου γούστα. Όμως, ήταν καλός αναπληρωτής προς ανάπτυξης, άφησε καλό όνομα στο Υπουργείο, και θέλω να το πω αυτό. Και δεύτερον, ως πολιτικός αντίπολος ήταν πάντα κόσμιος. Μάλιστα.
δεν είναι πρόσωπο δηλαδή, που δεν αξίζει να το σέβεσαι. Και εγώ τον κύριο Χαρίτση τον σέβομαι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Ευχαριστούμε ενώ πολύ. Ενώ τον Κασελάκη τον σέβεται. Γιατί να μην τον σέβεται. Τα, έκλεισε. Δεν προλάβαμε τον απαντή. Δεν πρόλαβε, έκλεισε.